Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Τώρα που το θυμήθηκα, γιατί το τελευταίο πράγμα που έκανα πριν πατήσουμε το ρεκ ήταν να ανεβάσω το story. Έλεος, λυπηθείτε με, το είπα στον αέρα ότι ανεβάζω το story, ότι ηχογραφώ και ότι μου στέλνουν κάποιοι πότε βγαίνει και με διαλύσατε την προηγούμενη εβδομάδα. 100 μηνύματα. Έλεος, σταματήστε το. Εντάξει, έχασα. Ιτήθηκα. Μην κάνουμε ένα αστείο στον αέρα. Αμέσως να το ξεχυλώσετε, να το δεντώσετε, να καλύψετε όλη την Ελλάδα με αυτό. Όχι άλλο πότε βγαίνει. Εντάξει, τώρα που το λέω θα έχουν ήδη έρθει. Για την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Από εδώ και πέρα. Έλεος, λυπηθείτε με. Μέρση. Κοίτα, έλεγα λίγο διεθνή να πάμε, λίγο έτσι, να κάνουμε μια βόλτα, αλλά ψιλοβαρέθηκα. Δηλαδή, να τα βάλω πάλι με τη City και να λέμε πάλι τα ίδια, ότι θέλουν και να τα κάνουν όλα αυτά που κάνουν στα οικονομικά και να μην τους το λέμε ποτέ. Ξέρω εγώ, βαρετό. Πήγανε και κάνανε διαρροή. Αν είναι δυνατόν, τι διαρροή, ρε. Σούπερ λίγκα είμαστε. Τι πέμε λίγκ σας, ρε. Και κάνετε διαρροή που τη δημοσιεύουν οι Times και οι Independent ότι τα σχόλια του Κλόπ είναι ξενοφοβικά. Που είπε κάποιες ομάδες έχουν ταβάνει, κάποιες άλλες όχι. Δεν θέλετε να σας το λέμε, και όταν το ακούτε, το χαρακτηρίζετε και ρατσιστικό. Να το κάνω όλο αυτό πάλι τα ίδια να λέμε. Απ' την άλλη, υπάρχει ο Μπενζεμά και χρήση μπάλα. Το ξέραμε ότι θα την πάρει. Το πιο ενδιαφέρον ήταν αυτό το περίεργο που έγινε, που βγήκε λέει Best Club in the World, Best Club λέει στη σεζόν, λέει Master City. Άντε να ξεκινήσω να το βάλω αυτό. Γιατί να μην το βάλω. Να το βάλω. Κοίτα. Έγινε ένας χαμός ότι πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει η Real Madrid στο Champions League και να βγαίνει τρίτη και να είναι πρώτη η City και δεύτερη η Liverpool και τρίτη η ομάδα που πήρε το Champions League. Okay. Πρώτον, δεν είμαι αντίθετος. Γενικά, δεν μιλάμε για φέτος. Γενικά, στο να πει κάποιος, okay, μπράβο στη Real Madrid, πήρε το Champions League. Εμείς καθόμαστε και ψηφίζουμε και θεωρούμε ότι η καλύτερη ομάδα στη σεζόν ήταν η τάδε. Η Real της κέρδισε και τις δύο. Και ο κόσμος λέει, χαχαχα, βγάλανε καλύτερη ομάδα εκείνη. Κοιτάξτε τώρα, αν είναι το ποιο πήρε το Champions League να καθορίζει τα πάντα, να μην κάνουμε βραβεία. Σωστά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν είναι ότι είναι de facto ότι αυτοί που πήραν το Champions League ήταν και η καλύτερη ομάδα τη σεζόν, τότε να μην κάνουμε βραβεία. Θέλω να πω ότι είναι οι τίτλοι που του κερδίζει παίζοντα ποδόσφαιρο και μετά είναι τα βραβεία που ψηφίζουν κάποιοι τύποι ανάλογα με το τι ξέρω εγώ, έχουν στο κεφάλι του. Απονέμεται πω έχουμε ξαναπεί το βραβείο. Δεν κερδίζεται. Είμαι OK με το να υπάρχει το δικαίωμα ή ακόμα και η λογική ότι να κοιτάξουμε και πέρα από τους τίτλους να δούμε ποιος ήταν καλύτερος στο χορτάρι, ξέρω εγώ. Είμαι OK με αυτό. Δηλαδή, είπε ο Κουρτουά, γελάσαμε. Είπε ο Αντσελότη, κερδίσαμε. Το Αντσελότη ήταν σωστή δήλωση. Εμείς κερδίσαμε τον τίτλο που μας νοιάζει. Που είναι τίτλος, δεν είναι βραβείο. Ακριβώς. Ο Αντσελότη πήρε το Champions League. Μετά πάνε κάποιοι και ψηφίζουν. Μπορεί να βγάλουν και την Bayern Μονάχου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Την Μπαρτσελόνα, του Τσάβη. Να πούνε κάτι. Είναι δικαίωμά του να πω. Δεν θα πρέπει να μας τρελαίνει. Ίσα-ίσα που θα πρέπει να το γουστάρουμε και λίγο. Ότι εντάξει, ρε παιδί μου, το ξέρουμε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη ποιος πήρε το Champions League. Γιατί να μην κάνουμε μια κουβέντα ποιος ήταν η καλύτερη ομάδα. Αποκλείεται να είναι διαφορετική απάντηση. Κάποιες φορές η απάντηση είναι η ίδια. Αυτή πήρε το Champions League, αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα. Κάποιες άλλες δεν είναι. Γιατί όχι. Δύο. Ωραία όλα αυτά και συμφωνώ που λέει και ο Μπακίτζη ο Ζουγανέλη. Σας περιμένω γυναίκες. Καλό όπως θα λες και συμφωνώ. Αλλά έχω μια ένσταση. Για φτιάξτε λίγο τη διατύπωση. Γιατί το best club in the world δεν είναι το ίδιο με το best team. Σωστά. Το βραβείο που πήρε η City έλεγε club of the year. Δεν είμαι εγώ περίεργος με τις λέξεις. Οι λέξεις έχουν σημασία. Είναι άλλο σύλλογος και άλλο η ομάδα. Ομάδα της χρονιάς είναι αυτή που είναι μέσα στις τέσσερις γράμμες. Άντε να πούμε και αυτούς που κάθονται απ' έξω και είναι δουλειά τους το τι συμβαίνει στο χορτάρι. Αυτό είναι ομάδα. Σύλλογος είναι αυτή με τα όλοι μαζί, αυτή με τα κουστούμια στα γραφεία. Τι βραβείο είναι αυτό, τι ονομασία είναι το Club of the Year. Πρώτος είπα να ψηφίζουμε και άλλες ομάδες πέρα από την κάτοχο του Champions League ως καλύτερες τη σεζόν. Κανένα πρόβλημα. Ομάδες, όχι συλλόγους. Το tweet από τον επίσημο λογαριασμό της Χρυσής Μπάλας λέει Manchester City is the Club of the Year. Δηλαδή, ποιο, ο Μανσούρ, ποιος, τι σημαίνει Club of the Year, πώς το κρίνεται ακριβώς. Καλά, για να μην συζητήσουμε
το ειρωνικό του πράγματος να επιβραβεύεται η City ως σύλλογος. Όλα αυτά που γίνονται με τις χορηγίες, με τον έλεγχο, με το Financial Fair Play, με την έλεγχο της Premier League που έχει ξεκινήσει το 18, από το 18 είναι σε έρευνα η Manchester City και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, το ξέρετε. Δεν υπάρχει καταλήξει κάπου. Περιμένουμε να δούμε τι πιστεύουν στην Premier League, ας πούμε, για αυτά που κάνει η City με τα οικονομικά της. Τώρα έχουν βγει καινούργια πράγματα που κάνουν τώρα. Που έχουν κάτι χορηγίες από κάτι εταιρείες, οι οποίες δεν είναι κανονικές. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κιόλας οι εταιρείες. Και αυτό όλο μαζί το λες Club of the Year. Αλήθεια τώρα. Μήπως κάπου εκεί όταν αποφασίσατε τα βραβεία κάποιος είπε Club και δεν πετάχτηκε κανένας να το πει. Όχι Club, ρε, εσύ, Team. Και επειδή δεν πετάχτηκε κανένας, το έχετε αφήσει έτσι και μήπως θα έρθει η ώρα να το διορθώσετε του χρόνου να πείτε η ομάδα της χρονιάς και όχι ο σύλλογος της χρονιάς γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μια ιδέα ρίχνω έτσι. Ξέρω εγώ. Για το επόμενο meeting, ας πούμε. Το επόμενο email thread. Εντάξει. Ο Mbappé κούρασε, που δεν θέλω να φύγω κτλ. Κάποιος μου είπε, κάνε ρε, μου λέει, είμαστε ένα μήνα πρώτο Μουντιάλ. Το άγχος που με έχει πιάσει δεν υπάρχει, δεν μετριέται. Να σας πω και έτσι προσωπικού. Κάνε, λέει, early takes για το Μουντιάλ. Πρώτον, δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου. Το άγχος μου είναι να είμαστε σαν σπόρ 24, ως σπόρ 24 έτοιμοι για το Μουντιάλ, το οποίο σημαίνει ότι έχω ένα μήνα μπροστά μου. Έκανα χθες την πρόληψη στο Βλαχόπουλο, του λέω ότι μάλλον την επόμενη μέρα της πρεμιέρας του Μουντιάλ θα παραιτηθώ. Όχι επειδή θα αντέχω από την κούραση κτλ. Επειδή θα πω ότι αποτύχαμε, δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και παρετούμε. Θα μου πει η διοίκηση, ναι, κάνουμε δεκτή την παραίτησή σου, διότι ξεφτυλίστηκε, ξέρω εγώ, τίποτα δεν ήταν έτοιμο. Αλλά φεύγεις μετά το τέλος του Μουντιάλ. Γιατί δεν μπορεί να φύγεις τώρα. Πρέπει να δουλέψουμε. Υπάρχει αυτό με τους τραυματισμούς. Τώρα βγαίνουν συνέχεια από ποδοσφαιριστές που χτυπάνε στο πιο δύσκολο σημείο της σεζόν, ας πούμε, και χάνουν το μεγάλο ραντεβού. Κάτι μικροτέτοιες αφορμές είχαμε από τα διεθνή. Το ντέρμπι της City με τη Liverpool. Είπα να τα παρακάμψω όλα αυτά. Εντάξει. Και να πάμε εδώ. Greek Super League. Super League Greece, όπως είναι η authentic, η επίσημη ονομασία. Εντάξει. Εγχώριο προϊόν, ντόπιο. Pop. Και να κάνουμε μία εντελώς πρώιμη, αλλά γιατί όχι, κουβέντα για το τι έχουμε δει. Ένα, το κρατούμενο. Δύο, πιο σημαντικό, τι φανταζόμαστε ότι θα δούμε. Είμαστε στις 8 αγωνιστικές. Είναι λίγο κάτω από το 1/3 της κανονικής διάρκειας της σεζόν. Να επαναλάβουμε τα κλισέ. Να τα επαναλάβουμε. Ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο, υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, τραυματισμοί, πράγματα, θάματα, τα οποία αλλάζουν τα πάντα σε μια ομάδα. Το γνωρίζουμε όλοι. Το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεύτερον, κάτι που δεν έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μάλλον δεν είχαμε ποτέ, είναι ότι φέτος πάμε για μια σεζόν που δεν την έχουμε ξαναζήσει. Δεν έχει ξαναγίνει σεζόν στην οποία θα σταματήσουν για 40-45 μέρες να παίζουν ποδόσφαιρο όλοι οι σύλλογοι του πλανήτη για να πάνε να μαζευτούν στο Κατάρ και να κάνουν Μουντιάλ. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Πόσο θα επηρεάσει, πού θα επηρεάσει, ποιους θα επηρεάσει, πώς θα το διαχειριστούν οι ομάδες που είναι πίσω. Οι εγχώριες εννοώ, με αυτούς που έχουν μείνει να δουλέψουν. Πώς θα επηρεαστούν οι ομάδες που έχουν πολλούς διεθνείς. Πώς θα επηρεαστούν εκείνες που δεν έχουν πολλούς διεθνείς. Θα ξεκουραστούν, θα δουλέψουν. Δεν έχουμε απαντήσεις. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ούτε οι ίδιες οι ομάδες που προφανώς έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Δεν είμαστε 20 Οκτωβρίου και ακόμα δεν ξέρουν τι θα κάνουν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προφανώς, φαντάζομαι, έχουν αποφασίσει. Ακόμα και οι αποφάσεις που έχουν πάρει δεν είναι βασισμένες σε κάποιο blueprint. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Οπότε, πέρα από το κλασικό, ποτέ δεν ξέρεις, το ποδόσφαιρο σεζόν είναι μεγάλη, ένα-δύο τραυματισμοί αλλάζουν τα πάντα. Υπάρχει και το έξτρα, το φετινό, ο αστερίσκος ότι, αδερφέ, λέγει όσο θες, λέγε, θα σταματήσει 40 μέρες για να πάνε στο Μουντιάλ και μετά ένας θεός ξέρει τι θα δούμε. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, να κάνουμε έτσι. Λίγο κουβέντα για αυτό τι έχουμε δει στις 8 αγωνιστικές. Λίγο έτσι μαντικές ικανότητες, ας πούμε, για το τι μπορεί να δούμε παρακάτω. Να, έτσι, χαλαρά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαφορές από εκεί που τον αφήσαμε. Η τελευταία φορά που πετάξαμε ατάκες για τους Ολυμπιακούς ήταν στο pod για τον Παναθηναϊκό. Γιατί είχαμε κάνει το Χάμετ Ροντρίγκες και το καλοκαίρι της παράνοιας, που ο τίτλος, κατά ταπεινή μου άποψη, πέρα από το όνομα του Κολομβιανού, έδινε και ένα τόνο. Μετά πήγαμε στο pod για τον Γιωβάνοβιτς και τη δουλειά του απέναντι στην ψύχωση. Πάλι υπάρχει αναφορά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, εκεί που ήταν,
είναι ένα πράγμα πρωτοφανές, μια ομάδα που είμαστε αυτή τη στιγμή στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει σημαντική νίκη στη σεζόν. Δεν έχει τελειώσει ένα παιχνίδι και να πει ο σπίκερ ή ο κόσμος που παρακολουθεί στις τηλεοράσεις μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ιστορική, δεν λέω σπουδαία, δεν λέω τεράστια. Μεγάλη. Σημαντική. Δεν έχει γίνει. Είμαστε 20 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει. Από την άλλη, για να το κοροϊδέψουμε και λίγο, γιατί το αξίζει, νομίζω ότι βιαζόμαστε. 20 Οκτωβρίου. Είναι αργά για να μην έχεις ακόμα μια σημαντική, μια μεγάλη νίκη, όταν τρέχεις με κανονικό καλεντάρι. Δηλαδή το κανονικό καλεντάρι λέει ότι ξεκίνησες Ιούλιο με προκριματικά, μέσα Αυγούστου ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, μετά ήρθαν και οι όμιλοι της διοργάνωσης ευρωπαϊκής στην οποία κατάφερες να προκριθείς, οπότε έχει ξεκινήσει αυτό το κανονικό καλεντάρι. Ξεκίνησες Ιούλιο και τον Οκτώβριο θα πει κάποιος, είναι αργά ρε φίλε για να μην έχεις πετύχει μια σημαντική νίκη, πόσο χάλια είσαι, πόσο προβληματικός είσαι. Με κανονικό καλεντάρι. Με το καλεντάρι που υιοθέτησε ο Ολυμπιακός φέτος, το Γρηγοριανό, πώς θα λένε αυτά, ρε, τα ημερολόγια, Ιουλιανό, Γρηγοριανό, είναι πάλι ο ημερολόγιο της Ολυμπιακός φέτος. Για τον Ολυμπιακό, η σεζόν δεν ξεκίνησε τον Ιούλιο όπως όλων. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε 15 Σεπτεμβρίου. Τότε έκλεισε το ρόστερ. Τότε είπε τέλος. Μάλλον. Εντάξει. Τότε το ξεκίνησε. Ένας μήνας έχει περάσει. Δηλαδή, βιάζεστε. Όχι μόνο δεν είναι αργά για να μην έχει. Είναι πολύ νωρίς. Η ομάδα ακόμα φτιάχνεται. Κέντρος προπονητής υπάρχει. Δεν έχει σημασία το ότι έχει παρελθόν στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι. Παίζει ρόλο για να ξέρει πώς είναι το γήπεδο, από ποιο δρόμο στρίβεις, πώς πας στον κόμβο της παραλιακής με την εθνική οδό, πού είναι η λεωφόρος, τι γήπεδο είναι η Τούμπα και τέτοια. Αυτά χρησιμεύουν όταν έχει ξαναπεράσει από μια ομάδα. Τώρα μπήκε μέσα, μέχρι να χαιρετήσει όλους τους παίχτες, δίψασε. Δηλαδή, δώσανε νερό να πιει πριν και του λένε: πάμε να χαιρετήσουμε τους παίχτες. Μέχρι να τελειώσει, του λέει: φέρε λίγο νερό ακόμα, δίψασε ξανά. Όλα αυτά πότε ξεκίνησαν, ας πούμε. Δηλαδή, ποια είναι η ημερομηνία, η κανονική, τον Ιούλιο, ή αυτή που αποφάσισε να βάλει ο Ολυμπιακός στο τραπέζι και να πει 15 Σεπτεμβρίου: θα φέρνουμε. Θα φέρνουμε, ρε παιδί μου, και την επόμενη μέρα του ανακοινώνουμε και την μεθεπόμενη θα πάρουμε και τον δοφυλάκα, θα πάρουμε. Ένας μήνας έχει πέρασει. Μη βιάζεστε. Εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός, στην παράνοια και στην ψύχωση, στον καταναλωτισμό, όπως τον είπαμε, γιατί αυτό είναι, δεν είναι ποδοσφαιρικό σχέδιο, δεν είναι καν επένδυση και τεινάζω την μπάγκα στον αέρα. Είναι καταναλωτισμός. Παίρνω ό,τι μου αρέσει. Και γυρίζω σπίτι και διαπιστώνω ότι έχω πάρει 4 πράγματα ίδια. Να μην πω τη λέξη παλτάκα, δεν παρεξηγηθείτε, δεν νομίζετε ότι εννοώ για την ποιότητα. Έχω πάρει 4 σακάκια και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω πάρει παντελόνι. Αλλά αυτά μου γυάλισαν στο μάτι, εκεί που ψώνιζα. Δεν είχα κάποιο πλάνο. Να πω θέλω 2 παντελόνια, 2 σακάκια, 4 πουκάμισα. Έπαιρνα και γύρισα σπίτι και λέω: πω, τι σακάκια έχω πάρει. Τους τελείωσα, τους ξεφτύλισα. Έρχεται η ώρα να βγούμε το Σάββατο το βράδυ. Δεν έχω παντελόνι. Έχω ένα παλιό. Που κάνει και το σακάκι να φαίνεται χειρότερο. Κάπως έτσι ψώνησε ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Καταναλωτισμός. Πάμε ρε παιδί μου, και τι γίνει. Αυτό είναι. Εντάξει, αγοράσαμε όλα τα νούμερα μακαρόνια. Μια ντομάτα δεν πήραμε να κάνουμε σάλτσα. Έχει γεμίσει τον ντουλάπι, να κάνω παραβολή με φαγητό, ας πούμε. Έχει γεμίσει τον ντουλάπι, έχουμε όλα τα μακαρόνια του κόσμου, αλλά είναι σκέτα. Δεν έχουμε υλικά να τα φτιάξουμε. Ορφανά που τα λέγει η γιαγιά μου. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Εξακολουθεί να είναι. Δεν θα αλλάξει. Αλλά πρέπει προχωρώντας έσω να βρει κάποια άκρη. Good luck with that. Αυτό είναι ο τίτλος. Και θα συνεχίσει να ισχύει. Πώς θα βρει μια άκρη. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, κάτι κανονικό. Λένε, κατά τον Κορμπεράν λέγανε, δεν εντάξει λέει, αλλά έκανε πολλές αλλαγές και δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό να βρει κορμό. Και ήρθε και ο Μίτσελ. Και τώρα γράφουν, διαβάζω λέει, διαφορετικές ενδεκάδες. Μα πώς διαφορετικά μπορεί να γίνει αυτό. Άρα δεν ήταν θέμα του Κορμπεράν. Είναι θέμα ότι όποιος μπορεί να αναλάβει, σου λέει εντάξει, ωραία, να βάλω και αυτόν, να τον δοκιμάσω, να τον δω. Πού θα τους δει, στο Football Manager, σε βιντεάκια στο YouTube, ή νομίζετε ότι οι προπονήσεις είναι αρκετές. Πρέπει να τους βάλει να παίξουν. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ. Έγινε και ότι έγινε με την άμυνα που ούτως ή άλλως. Εντάξει. Υπάρχει πρόβλημα όλο το καλοκαίρι, αλλά όταν πήγανε καψόνια το ξεχάσανε. Θα μου πεις ήρθε ο Ρέτσος. Θα σου πω, οκ. Okay. Εντάξει. Ήρθε, χτύπησε. Είναι ένα παιδί με προφανή προσόντα δεν έφυγε από την Ελλάδα. Θέλει να επιστρέψει. Θέλει να κάνει. Δεν είναι ότι είναι έτοιμος, παίζει. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εκεί. Έκανε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο οποίο, οκ. Okay. Η προσέγγιση ήταν τόσο
μονότονη και τόσο μόνιμη που κατέντησε, ας πούμε, μονική. Να πάμε όλοι από δεξιά, γιατί εκεί παίζει ο Τσαούσης και θα παίξει ο Βρουσάη με τον Γκάρι Ροδρίγκες και θα πάει ο Χάμες, θα τους δίνει την μπάλα και θα κάνουμε σέντρες. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνω να το δοκιμάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, τώρα να το κάνεις 90 λεπτά αυτό καθόλου να το πλάνο σου, οκ. Είναι και λάθος χρήση υλικών. Δηλαδή, αν η δουλειά του Χάμες Ροδρίγκες είναι να δίνει την μπάλα στο Βρουσάη, κάτι έχει σκεφτεί λάθος. Δηλαδή, ποιανού πόδι είναι καλύτερο για να πάει στην τελευταία πάσα, στην τελευταία εκτέλεση, του Χάμες ή του Βρουσάη? Κατασκήνωσε ο Κολομβιανός εκεί δεξιά, κάθετα σχεδόν καθόλου, να τη δίνει μία στον Γκάρι Ροντρίγκες, μία στον Βρουσάη. Μία στον Γκάρι Ροντρίγκες, μία στον Βρουσάη. Οι περισσότερες πάσες ήταν προς τον Βρουσάη. Και ο Γκάρι με τον Βρουσάη κάνανε μαζί 0-9 σέντρες. Όχι και το καλύτερο πλάνο, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, το Χάμες Ροντρίγκες πρέπει να τον πας στην τελευταία πάσα ή στην εκτέλεση. Γιατί έχει ποιότητα παραπάνω των υπολείπων. Μία φορά άλλαξε η μπάλα, πήγε στην περιοχή ο Κολομβιανός, το βάλε. Πώς θα ξαναγίνει αυτό, μα τον έχει κατασκηνώσει δεξιά να δίνει την μπάλα στον μπακ για να βγάζει τον μπακ τυφλές σέντρες από τη γραμμή του πλαγιού out. Ψηλά γράμματα. Δεν είναι ότι θα τα λέω γιατί να σας πω ότι ο Μίτσελ είναι φταίει αυτός κτλ. Πριν καν φύγει ο Κορμπεράν, που είχα προλογίσει την αποχώρησή του τότε, σας είπα ότι όποιος και να είναι τώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και το πολύ δύσκολα μπορεί να είναι και λίγο. Απλά έτσι να συζητήσουμε το τελευταίο τρίπ. Κατέβηκε ο Λουτσέσκο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, φοβερό θάρρος των πιτσιρικάδων πίσω, στο να συνεχίσουν παρά την πίεση να προσπαθούν να βγουν από την άμυνα με πάσες και όχι μακρινές μπαλιές. Φοβερό θάρρος και να το κάνουν ακόμα και όταν έχουν προηγηθεί στο σκορ. Με το αυτογκόλ του Σοκράτη, ο οποίος έκανε και προσπάθεια, γύρισε προς το τέρμα. Δηλαδή, πώς γίνεται να το κάνεις αυτό, τέλος πάντων. Ο μικρός Κοτάρσκι, ο μικρός Τσαούσης, ο μικρός Κουλιαράκης, ο μικρός Λίρατζης να επιμένουν και ο Ντάντας φυσικά που λάμπει το παιδί να παίζουν σε αυτή την ηλικία κάτω από 22 όλοι τους. Σε δύσκολη έδρα να αλλάζουν τις πάσες και να κάνουν μεγάλο credit, γιατί έτσι τελικά έρθει και τον γκολ που τους έδωσε το διπλό. Βγήκαν από την άμυνά τους με θάρρος, ανέβασαν τις γραμμές τους, φοβερή διαγώνια μπαλιά του Κουλιαράκη με το αριστερό στο Λίρατζι. Ο Λίρατζης είδε τον Ακιμπούκη σαν να μην τον είδε. Νάρε η βολίδα, ένα Ανδρίο, Λουτσέσκου, Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΟΚ κτλ. Εκεί είναι Ολυμπιακός. Ωραία. Και αυτό προφανώς στο μείον 10 δίνει το δικαίωμα σε άπαντες να ονειρεύονται, να σχεδιάζουν, να προσμένουν, να έρθει πιο γρήγορα η Κυριακή, που είναι και το καλύτερο πράγμα στον αθλητισμό, η αλήθεια είναι. Η ομάδα σου να σε κάνει να ανυπομονείς για το επόμενο παιχνίδι. Σημαίνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Η αλήθεια είναι ότι σε όποια κατάσταση και αν ήταν ο Ολυμπιακός, η λογική εδώ του πόντι είναι ότι η δική σου ομάδα παίζει ρόλο. Το τι κάνεις εσύ. Ας τον άλλον να έχει χάλια, να έχει οτιδήποτε. Μπορεί και να τα φτιάξει. Μπορεί και όχι. Δεν είναι δικό σου θέμα. Δικό σου θέμα είναι πόσο ψηλά μπορείς να πας εσύ. Και προκειμένου, ο Παναθηναϊκός ψηλότερα δεν γίνεται. 3-8, 24. Η βαθμή για τη μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Τον Παναθηναϊκό και τη λογική του και τη δουλειά του Γιωβάνοβιτς την εκθιάσαμε όταν κάναμε πόντια εκείνους. Θυμήσαμε και αυτά που λέγαμε. Γιατί έπρεπε να το κάνουμε. Sorry, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Θυμήσαμε αυτά που λέγαμε όταν ο Παναθηναϊκός είχε 5 ήττες σε 7 εκτός έδρας παιχνίδια. Γιατί τότε μετράει στήριξη. Φέτος πετάει. Η βελτίωσή του, αυτή που βλέπω εγώ στους αριθμούς, είναι η ακόμα καλύτερη εικόνα στην άμυνα. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός τελείωσε το πρωτάθλημα στα ίσα με τον Ολυμπιακό ως η ομάδα με την καλύτερη αμυντική λειτουργία. Οι δύο ομάδες που δέχονταν τη μικρότερη απειλή κατά μέσο όρο στα παιχνίδια τους. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ήταν πέρυσι μαζί με τον Ολυμπιακό και σε αυτό, δίπλα-δίπλα, οι ομάδες που δέχτηκαν τις λιγότερες μεγάλες ευκαιρίες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 14 ο Ολυμπιακός, 14 και ο Παναθηναϊκός. Αυτές τις επιδόσεις ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν τις έχει βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Και δεν χρειάζεται εμένα. Μάλλον δεν ξέρω, μπορεί να με χρειάζεται κιόλας. Τι να πω. Εσείς οι που αποθεώνατε τον Μπολόνι και νομίζετε ότι η άμυνα είναι το όλοι πίσω. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι κάνει αυτή τη βελτίωση χωρίς να αλλάζει το στυλ του. Γιατί έχει ένα προπονητή που καταλαβαίνει ότι η ασφάλεια περνάει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έχεις εσύ την μπάλα. Από το πόσο οργανωμένος και καλός είσαι στο κράτημά της, στην ανάπτυξή της, στο να τη μετακινείς από το ένα σημείο του γηπέδου στο άλλο, ταυτόχρονα για να ανοίξεις την αντίπαλη άμυνα, αλλά και για να είσαι πάντα οργανωμένος
στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη φορά ο Αϊτόρ, σπουδαία προσθήκη ο Σπόραρ, φοβερή δουλειά κάνει ο Ιωαννίδης που ο Κακομοίρης νομίζω ότι είναι αυτός που είναι καταδικασμένος να τρώει το ανάθημα, γιατί ακόμα και οι πιο ικανοποιημένοι οπαδοί του κόσμου πάντα θέλουν να έχουν ένα που βρίζουν στην ομάδα τους ή που δεν τον εκτιμούν. Νομίζω ότι είναι αυτός φέτος. Ο Μπερνάρ μπαίνει σιγά σιγά, αλλά έτσι γίνονται οι δουλειές, παιδιά. Οι καλές ομάδες που παίρνουν παίχτες για να τους βελτιώσουν δεν τους λένε «Α, είμαστε χάλια, μπες παιχταρά». Καλές ομάδες συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν και περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην κατάσταση που πρέπει για να τους βελτιώσει, για να τους βοηθήσει. Έστω. Αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός. Το άλλο είναι δεν κάνουμε τίποτα, θα πάρουμε τρεις παίχτες, θα τους δίνουμε την μπάλα και θα τους λέμε «Κάνε κάτι για να βελτιωθούμε». Δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αλλά, στο διάλειμμα, στο σχολείο. Παίζει το Β1 με το Β2 και το Β2 παίρνει και ένα παίχτη από το Β3. Και του λέει: «Θα παίξει μαζί μας στο επόμενο διάλειμμα». Και του λένε: «Πάρε την μπάλα να μας δείξεις». Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Ο Παναθηναϊκός του περιμένει. Έχει βάλει τον Μάγνουσον. Έχει βάλει τον Τζέριν, ο οποίος αγαπιέται πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Και παίρνει από όλους. Παίρνει γκολ αποστημένα αρκετά. Το οποίο είναι πάντα. Πέρυσι έκραζα τον Ολυμπιακό που πήρε πρωτάθλημα σχεδόν μόνο με τα στημένα, γιατί το παράκανε. Γι' αυτό. Όμως, στην κούρσα μιας ομάδας που θέλει να ανέβει πολύ από την προηγούμενη σεζόν της, λέγε με Παναθηναϊκό, στη συγκομιδή, στην εικόνα, στις νίκες, σε όλα αυτά τα πράγματα, θέλει να πάει πολύ πιο πάνω ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν ότι ήταν δεύτερος στην κανονική διάρκεια της σεζόν πέρυσι ή ήταν τρεις βαθμούς πίσω. Είναι μεγάλη απόσταση που θέλει να καλύψει. Ωραία. Όταν έχεις τέτοιο στόχο, πρέπει να πάρεις πράγματα από παντού. Οπότε μαζί με την βελτίωση στο τι κάνεις με την μπάλα στο χορτάρι, είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτο το να βρεις έξτρα όπλα. Αρκετά γκολ αποστημένα, ακόμα και από ρέντα, είναι πάντα ευπρόσδεκτο διότι είναι έξτρα. Παρένθεση, το ρέντα το σημειώνω γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο να βλέπεις ομάδες να έχουν πολλά γκολ αποστημένα σε συνεχόμενη σεζόν. Τους κάθεται μία χρονιά, ευπρόσδεκτο ξαναλέω, δεν είναι δεδομένο ότι θα το δεις και την επόμενη. Είναι λίγες οι ομάδες που το βασίζουν αυτό το πράγμα, το να παίρνουν πολλά γκολ από στιγμένες φάσεις σε πραγματική δουλειά στον αγωνιστικό χώρο. Αν συμβαίνει αυτό, τότε ναι, μπορούν να το ξανακάνουν και την επόμενη χρονιά. Δεν είναι απλό. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει ακόμα περισσότερο την αμυντική του λειτουργία. Έχει πέσει το 0,38. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν του κάνεις φάσεις και στην επίθεση είναι φρεσκαρισμένος και είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το γεγονός ότι είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι πάνω κάτω στην επίθεσή του και ταυτόχρονα έχει βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα αμυντική λειτουργία, κάνει το πάρα πολύ απλό. Είναι περισσότερο καλύτερος από τον αντίπαλο κατά μέσο όρο σε σχέση με πέρυσι. Σε αυτά τα 8 μάτς έχουμε ακόμα δρόμο. Συζητάμε τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Και επειδή δεν είναι όλα. Πώς να το πω τώρα. Κουτάκια, υπάρχει και ο χαρακτήρας, υπάρχει και η ψυχολογία. Κάτι που σου πηγαίνει στραβά, κάπου μέσα σου ριζώνει η πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να σου πηγαίνει μέσα σεζόν. Είναι δύσκολο να το γυρίσεις. Όταν κάτι σου πηγαίνει καλά, σου εδραιώνεται και η πεποίθηση, ο χαρακτήρας, η πίστη, πείτε τα όπως θέλετε, το ότι θα τη βρούμε την άκρη, ρε παιδί μου. Φέτος δεν θα στραβοπατήσουμε. Φέτος κερδίζουμε. Φέτος το παίρνουμε το μάτς. Αυτά, ναι, δεν φέρνουν τους αριθμούς, αλλά υπάρχουν. Σου δίνουν νίκες, σου δίνουν βαθμούς, σου μετατρέπουν ένα 0-0 σε 0-1, σε 0-2 ή κάτι αντίστοιχο, εν πάση περιπτώσει. Έχει αυτή την αύρα ο Παναθηναϊκός, την κουβάλισε από τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε την περσινή σεζόν, με την καλή εικόνα στα play-off και το κύπελο. Την κουβάλισε, τη διατήρησε με την εικόνα που έχει στη λεωφόρο, γιατί δεν θα σταματήσω να λέω ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι το πώς παίζεις το γήπεδό σου, γιατί αυτοί είναι οι σημαντικοί πελάτες, άσχετα αν είναι λιγότεροι από αυτούς που βλέπουν από την τηλεόραση. Την κουβάλισε και την ξανάφερε και φέτος στη λεωφόρο με την εικόνα του στα ντός έδρας παιχνίδια και πήρε τα αποτελέσματα του έδρας, πήγε και πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Τούμπα, οπότε έφτιαξε και το ότι θα το πάρουμε το μάτς. Θα το πάρουμε στη Λαμία. Θα το πάρουμε στο Ηράκλειο. Έχει 2-0 ο Παναθηναϊκός. Άνετα, ωραία, ξεκούραστα, μακριά από το γήπεδό του, χωρίς να υπολογίζω την Τούμπα, γιατί εκεί είναι ντέρμπι, είναι άλλες οι διαδικασίες. Και οριακά να το πάρεις, και ως χειρότερος να το πάρεις, που δεν είναι ο Παναθηναϊκός χειρότερος στην Τούμπα, μετράει. Το ζητούμενο είναι πώς παίζεις με τους άλλους που είναι must win το match μακριά από το λεωφόρο. Γιατί πρέπει να είναι πλέον must win για τον Παναθηναϊκό όλα τα παιχνίδια, για να πετύχει αυτό που θέλει. Το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ήδη τεράστια κατάκτηση. Τεράστια κατάκτηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Δεν γνωρίζω.
Αλλά δεν θα περιμένω το φινάλε τη σεζόν να δω σε ποια θέση θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός για να πω το πόσο τεράστιο είναι αυτό που έχει πετύχει ο Γιωβάνοβιτς. Είναι, το λέω και σαν οπαδός της Λίβερπουλ αυτό, είναι μεγάλο πράγμα μετά από χρόνια να ζεις μία σεζόν με αυτό το αβάσταχτο αλλά και γλυκό άγχος ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα μάτς. Είναι αβάσταχτο, σε διαλύει. Εμένα με διέλυσε τη χρονιά που η Λίβερπουλ πήρε το ποτάλημα, γιατί είχα πέσει μου και την προηγούμενη που το είχα σε ένα βαθμό. Εντάξει. Αλλά ρε παιδιά, αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Από το να μετράς τις ώρες και να λες πότε παίζουμε το επόμενο μάτς, ποιος λείπει, άμα επιστρέφει ο Τάδε, τώρα μπήκε ο Σπόραρ, ξαναγύρισε, κάταγμα ή ο Ιωαννίδης. Όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι το νόημα. Ποιο είναι το νόημα, να παίζει η ομάδα σου και να μην νοιάζει καθόλου. Δεν ξέρω τι θα κάνει πάθα να κόψει το τέλος της σεζόν. Θα δούμε. Το ότι αυτή τη στιγμή κάνει σεζόν πρωταθλητισμού και με κάνει να λέω στο μικρόφωνο όλα τα παιχνίδια είναι must win, γιατί αυτό είναι ο στόχος, είναι τεράστιο, ρε παιδιά. Ποιος το περίμενε τον ανέλαβε το Γιωβάνοβιτς. Με όλα αυτά που σκύνουν στον Παναθηναϊκό και διοικητικά και οικονομικά, με όλο το περιβάλλον. Δεν μιλάω για τώρα, δεν μιλάω για το μέγεθος. Προφανώς ιστορικά τον Παναθηναϊκό, μην τρελαθούμε τώρα. Ιστορικά ο Παναθηναϊκός προφανώς είναι η ομάδα που πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό κάθε σεζόν. Αλλά μιλάμε για τις ειδικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων. Είναι τεράστιο δώρο του Γιωβάνοβιτς αυτή την ομάδα. Το ότι την έχει φέρει εδώ, σήμερα, τώρα που μιλάμε. Όμως έχει μπει στην εξίσωση ένας τύπος, ο οποίος πάει σιγά-σιγά να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ο τύπος είναι φυσικά ο Αλμίδα. Και υποθέτω ότι καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι από το ξέσπασμα, το μίνι ξέσπασμα που λέει και ο Βλαχόπουλος, που έκανα στο πόντ που αναφερθήκαμε, ο Παπαρίνα κτλ. Μετά πήγαμε και λίγο στο ποδόσφαιρο και μετά έκανα αυτό το ξέσπασμα ότι αυτό εννοούσα, ρε φίλοι της ΑΕΚ. Ότι δεν το πίστευαν. Ήσασταν ικανοποιημένοι επειδή παίρνατε νίκες σε κάτι σποραδικές νίκες, σε κάτι ντέρμπι με χειμένες και καρέρα, ότι δεν μπορεί να είστε και να σας άρεσε αυτό το πράγμα. Και ήρθε τώρα ο Αλμέιδα, ο οποίος είναι ακόμα αρχή, ο Γιωβάνοβιτς έχει πολύ περισσότερο χρόνο πίσω του, είναι ακόμα αρχή, αλλά ο Αλμέιδα πάει να κάνει Γιωβάνοβιτς. Με τη δουλειά του, με το ποδόσφαιρό του, να παρουσιάσει μία ομάδα στο χορτάρι αντάξια του συλλόγου τον οποίο εκπροσωπεί. Επαναλαμβάνω, χωρίς να μετράμε το τι θα συμβεί στο τέλος σεζόν. Κοιτάμε τι βλέπουμε στο χορτάρι. Είναι ΑΕΚ αυτό, ρε φίλε. Δεν ήταν ΑΕΚ του Καρέρα και ο κλεφτοπόλεμος του Χιμένεθ. Sorry. Όπως ήταν Παναθηναϊκός αυτό το έκτρωμα του Μπολόνι. Παναθηναϊκός αυτό που κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Όπου και αν τερματίσει στο τέλος σεζόν. ΑΕΚ είναι αυτό που κάνει ο Αλμέιδα. Όπου και αν τερματίσει στο τέλος σεζόν. Τόσα χρόνια δικαιολογίες δεν έχει παίκτη να παίξει διαφορετικά. Μην ξαναπάμε, μην κάνω πάλι τα ίδια, γιατί το έχω κάνει αυτό, ξέρω πολλές φορές. Πάμε στο τώρα. Τι λέει το τώρα. Περισσότερες ευκαιρίες στις πρώτες 8 αγωνιστικές. ΑΕΚ 19. Πέρυσι η ΑΕΚ είχε, κάτσε να το κάνω συγκεκριμένο, πέρυσι 40 μεγάλες ευκαιρίες σε 26 αγωνιστικές. Πρόπερσι είχε 50 και το 19-20 είχε πάλι 40. Στρογγυλή. Μιλάμε για 26 αγωνιστικές, κανονική διάρκεια. Και τώρα έχει παραμία 20. Σε 8 αγωνιστικές. Τις μισές από όσες έκανε σε ολόκληρη σεζόν, τις έχει στο 1 τρίτο τη σεζόν. Θα μου πεις, έκανε πολλές με τον Ιωνικό, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά έκανε και την εμφάνιση στο Βικελίδης. Αυτό είναι διπλό. Όχι Μάτζιος εναντίον Χιμένεθ, δεν συμβαίνει τίποτα 90 λεπτά και βαράει ένα φάουλο Λιβάη Γκαρσία και πηγαίνει μπάλα γκολ και λέει μεγάλο διπλό του Χιμένεθ. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Ποδόσφαιρο είναι αυτό που έκανε η ΑΕΚ στο Βικελίδης, που τους διέλυσε. Πώς? Κλεψίματα ψηλά στο γήπεδο. Πρώτες 8 αγωνιστικές. Πρώτη η ΑΕΚ με 8,3. Θα μου πείτε τώρα, αυτά είναι πολλά. Για να είναι πρώτη είναι πολλά. Το θέμα δεν είναι ότι είναι πρώτη. Το θέμα είναι ότι αυτή η επίθεση δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα από τότε που μετράει η ΟΠΤΑ, κύριε ΑΕΚΤΖΙ που έχω απέναντί μου. Έχω ένα ΑΕΚΤΖΙ απέναντί μου. Χαμογελάει από μέσα τόση ώρα που με ακούει. Το 2019-2020. Πρώτο σε κλεψίματα ψηλά στο γήπεδο ήταν ο Ολυμπιακός με 7,1. Αυτή ήταν η κορυφαία επίδοση. Το 2020-21 Ολυμπιακός 7,2. 2021-2022, πέρυσι δηλαδή, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πρώτοι με 6,3. Να ο Γιωβάνοβιτς. Και η Άκτονα είναι με 8,3. Δεν έχει τελειώσει ομάδα στην Ελλάδα σεζόν με μέσο όρο πάνω από το 7,3. Εκεί είναι το ταβάνι. Και παρουσιάζει ο Αλμέιδα την ΑΕΚ στο 8,3. Έχει 66 κλεψίματα ψηλά σε 8 αγωνιστικές. Πέρυσι είχε 160 σε όλο το πρωτάθλημα. Να πάμε και παρακάτω. Ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό είναι ένα περίεργο μέτρικ. Κάποιες φορές το αναφέρω, κάποιες όχι, γιατί
Εντάξει, μπορεί να έχει παρουσία στην αντίπαλη περιοχή και να είναι όλα, ξέρω εγώ, γεμίσματα που παίρνει μια σόφια κεφαλιά. Μετράει εκείνη τη στιγμή, αλλά ξέρει, δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε, το να έχει την μπάλα κάτω, να κάνει μια τρίπλα, να κάνει μια πάσα εντός περιοχής, που είναι σημαντικό, και προφανώς να εκτελέσει υπό καλύτερες συνθήκες. Αλλά οι ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή τα περιλαμβάνουν όλα, εντάξει. Δεν σου λένε αν είναι αποστημένες φάσεις, σκοτωμένες και σέντρες που κάποιος πηδάει στο δεύτερο δοκάρι, αλλά τα έχουν όλα μέσα. Okay. Okay. Πρώτη στις 8 πρώτες αγωνιστικές. ΑΕΚ. 28 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Και αυτό άνευ προηγουμένου. Για να μην σας κουράσω με τις προηγούμενες σεζόν, πάνω από 25 μέσο όρο ομάδα δεν είχε ποτέ. Και η ΑΕΚ είναι στις 28. Δηλαδή, ο δεύτερος Ολυμπιακός είναι 23,3. Είναι τεράστια, είναι χαόδης διαφορά. Ξαναλέω, μετράνε όλα μέσα. Ταυτόχρονα, υπάρχει και το κομμάτι των μεγάλων ευκαιριών που δέχονται οι ομάδες. Το αναφέραμε νωρίτερα, το θυμάστε. Ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρυσι δέχτηκαν τις λιγότερες από 14. ΑΕΚ, είσαι έτοιμος εσύ απέναντί μου? Είσαι έτοιμος, ε? Είσαι σίγουρος? Όπως λέει και ένας φίλος μου, Αλεξής Φεροφοράς. Ε? Η ΑΕΚ πέρυσι δέχθηκε από τους αντιπάλους της 30 μεγάλες ευκαιρίες για γκολ. Εντάξει. Αυτό ήταν η ΑΕΚ. Τη άμυνα, ε. Δεν έχουμε... Πρόσεχε, η ομάδα που λέγε δεν έχουμε υλικό να παίξουμε ποδόσφαιρο. Κάθε χρόνο αυτό λένε όταν τους κάνεις κριτική. Οι φίλοι της. Οπότε τι παίζετε, άμυνα? Και σε αυτό είστε καλοί. Είστε καλοί. Δηλαδή, παίζετε άμυνα. Το κάνετε καλά. Η ΑΕΚ πέρυσι είχε 40 μεγάλες ευκαιρίες εκείνη, 30 οι αντίπαλοι. Χάρα του ποδοσφαίρου. Κάνανε μπροστά, τρώγανε πίσω. Κάνανε μπροστά, τρώγανε πίσω. Όλη η σεζόν έτσι πήγε. Φέτος έχει δεχθεί 8. Μία σε κάθε μάτς. Μία βελτίωση την παίρνει. Η αλήθεια είναι. Μάλιστα έχει σταθεί και τυχερή γιατί δεν έχει φάει κανένα γκολ από αυτές. Το οποίο δεν είναι το φυσιολογικό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τις έκατσε. Έχει δεχθεί 3 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Το θυμάμαι δηλαδή. Δεν μετράμε τα πέναλτι. Μιλάμε για την κανονική ροή. Παναθηναϊκός πάλι πρώτος. Μόλις 3 έχει δεχθεί. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα να συζητήσουμε. Για αυτές τις δύο ομάδες. Γιατί εγώ αυτές έχω βάλει στο μικροσκόπιο τώρα. Όπως καταλαβαίνετε. Κατοχές με πάνω από 10 πάσες που επιτρέπουν στον αντίπαλο. Δηλαδή πόσες φορές ο αντίπαλος στο 90 λεπτό αλλάζει την μπάλα με 10 ή περισσότερες πάσες. Τι. Πρώτη ΑΕΚ 2,6. Για πλάκα. Για πλάκα. Ασύλληπτη επίδοση. Και αυτή πρωτοφανής. 8 αγωνιστικές. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εγώ λέω τι φωτογραφία βγάζω τώρα. Όπως έλεγα και στο Διαμαντόπουλο πέρυσι. Που το έλεγα για τον κόσμο που παρακολουθείτε το Must Go On. Οπότε έφερα κάτι να συζητήσουμε στην εκπομπή του. Έλεγα μην παρεξηγηθούμε. Αυτή είναι η φωτογραφία που βγάζω τώρα. Κρακ. Και σου λέω αυτά βλέπω. Το αν θα αφήσει μαλλιά αυτό. Αν θα τα ξηρίσει. Αν θα αφήσει μουσια. Αν θα αφήσει μουστάκια. Δεν το ξέρω. Εγώ στο δείχνω πώς είναι τώρα. Αυτό είναι η κουβέντα που κάνουμε τώρα. 2,6. Σε πνίγει, σε τελειώνει η πίεση του Αλμέιδα. Έχουν παίξει ρόλο και οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα. Θα το δούμε και την πορεία. Αλλά 2,6. Η επόμενη επίδοση είναι 4,3. Δηλαδή είναι επιδόσεις που βγάζουν μάτι. Εγώ λέω ότι αυτό που συμβαίνει. Επειδή το έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό, να το προσθέσουμε για την ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι αυτό που συμβαίνει στην Ένωση είναι με μία λέξη συναρπαστικό. Και είναι μεγάλο ευτύχημα για τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι στα ουράνια, γιατί ο Παπαρίνα, Νέα Φιλαδέλφια, έτσι θα ήταν. Όμως, επειδή στο τέλος της ημέρας κάποια στιγμή ο διαιτητής φυρίζει και ξεκινάει ένα παιχνίδι, και τα μάτια σου πηγαίνουν στο χορτάρι, και όχι στις πολεμίστρες, και το Θωμά Μαύρο που κοιτάει από εκεί ψηλά στη γωνία, είναι μεγάλο ευτύχημα για τον κόσμο της ΑΕΚ που στον ενθουσιασμό, στη συγκίνηση, στη σεζόν της επιστροφής, υπάρχει στο χορτάρι αυτό το ποδόσφαιρο. Η λέξη που μου έρθει στο μυαλό είναι συναρπαστικό. Γιατί? Γιατί, κατά την ταπεινή μου άποψη, το συμπέρασμα αυτού του ποντ είναι από τη μία έκανε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός και θα δούμε τι θα κάνει την πορεία. Αλλά, ό,τι και αν κάνει ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να έχουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, δύο ομάδες που έχουν το δικαίωμα. Ο Παναθηναϊκός το έχει και από τη βαθμολογία φυσικά. Προφανώς, δεν χρειάζεται εμένα. Που έχουν και από το χορτάρι όμως το δικαίωμα να πούν πάμε. Μπορούμε. Όχι επειδή το λέει η βαθμολογία, είμαι ο Παναθηναϊκός και έχω 8 νίκες, 8 παιχνίδια. Όχι επειδή το λέει η βαθμολογία, είμαι η ΑΕΚ και είμαι αμέσως πίσω από τον Παναθηναϊκό στο 24-18, 6 βαθμοί μας χωρίζουν. Χα-χα, ο Ολυμπιακός είναι στους 14. Επειδή το λέει και το χορτάρι. Γιατί θα μπορούσε το χορτάρι να έλεγε, παιδιά, καλά τα έχετε πάει, αλλά
εντάξει, δεν είστε και πάρα πολύ καλοί και είναι πολύ πιθανό μέσα στη διάρκεια τη σεζόν τα πράγματα να ανατραπούν. Και τώρα μπορούν να ανατραπούν. Όμως το χορτάρι λέει ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν λόγους να λένε πάμε. Οι δυο μας στο φινάλε. Κάτι θα κάνει και ο Ολυμπιακός στην πορεία. Δικό του θέμα. Οι δυο μας μπορούμε. Με το χορτάρι, με το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε λιμένα προβλήματα, δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Θα δικολευτεί ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή σεζόν, σίγουρα. Θα δούμε τον ΑΕΚ του Αλμέιδα να κάνει κάποια παιχνίδια που θα κάνουν ντόρο. Το περιμένω γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα παιχνίδια και αυτή η ένταση, κάποια στιγμή όταν αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει, θα δείτε την ΑΕΚ να κάνει ένα σοκαριστικά αρνητικό αποτέλεσμα. Κράτα το εσύ που με κοιτάς από απέναντι. Είναι ο τρόπος του παιχνιδιού τέτοιο. Θα γίνουν και αυτά. Παρ' όλα αυτά, επιτέλους, η μία ομάδα από πέρυσι κιόλας, η άλλη ομάδα τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια που είναι μόλις 8 τα επίσημά της, γιατί δεν είχε Ευρώπη η Ένωση, έχουν στο χορτάρι κάτι αντάξιο του συλλόγου και του κόσμου που αγαπάει αυτές τις ομάδες και δεν μπορεί. Το λέγα κάποτε στο ραδιόφωνο από τον Τζάρλι αυτό. Δεν μπορεί αυτή η αγάπη να είναι μονόπλευρη. Είναι πολλά τα χρόνια του Παναθηναϊκού ή του ΑΕΚΤΖΙ που ένιωθε ότι υποστηρίζει αυτή την ομάδα μόνο και μόνο επειδή έχει αυτό το συμβόλαιο εκείνος μαζί της. Αλλά εκείνη προς αυτόν δεν του ανταπέδιδε αυτό που έπρεπε. Και η ανταπόδοση δεν είναι τίτλοι, γιατί οι τίτλοι αποφασίζονται και από το πόσο καλή είναι η αντίπαλή σου. Και αυτό δεν μπορεί να το επηρεάσει. Εσύ μπορεί να είσαι φανταστικός και να υπάρχει μια ομάδα ακόμα πιο φανταστική από σένα. Αυτό που ανταποδίδει μια ομάδα είναι το πώς παίζει, το πόσο καλή είναι. Είτε έρθουν τίτλοι, είτε δεν έρθουν τίτλοι. Καταλαβαίνω ότι αυτή η σεζόν θα κυλήσει σε τοξικότητα και σε ανακοινώσεις και τσακωμούς. Είναι δεδομένο, είναι βέβαιο. Εμείς εδώ θα είμαστε για να συζητάμε αυτό που κάνουμε πάντα, το τι συμβαίνει στις τέσσερις γραμμές. Σε αυτές τις τέσσερις γραμμές, thank God, στον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς έχει έρθει και έχει προσθεθεί η ΑΕΚ του Αλμίδα. Exciting, συναρπαστικά πράγματα. Οι πρωτιές τους, οι επιδόσεις τους. Χίλιες φορές προτιμότερο για μένα, πιστέψτε με, που μου λέγανε οι άξιδες, δεν λες μια καλή κουβέντα για την ΑΕΚ. Πού να την πω την καλή κουβέντα, βλέπετε τίποτα καλό. Χίλιες φορές προτιμότερο για μένα να έρχομαι να λέω τις καλές επιδόσεις παρά να λέω παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι ότι μόνο ο Ατρόμητος έχει δεχθεί περισσότερες άμεσες επιθέσεις από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Αυτό έγινε τώρα πέρυσι. Μόνο ο Ατρόμητος. Και λέγανε Βράνιες, πήραμε πίσω και φτιάξαμε την άμυνα. Πού τι φτιάξατε. Στο μυαλό σας, στη θεωρία. Προτιμώ να σας λέω ότι η ΑΕΚ πατάει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα στη μεγάλη περιοχή. Ότι πιέζει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα μέχρι στιγμής στις 8 αγωνιστικές. Θα ξαναπούμε, μην ανησυχείτε, δεν χανόμαστε. Και η Όπτα είναι εδώ και το Σπόρ 24 είναι εδώ και το Ζωσιμάρ είναι εδώ. Καλά να είμαστε. Γραφήματα φτιάχνουμε, χαμός θα γίνει φέτος. Δεν τα πιστεύετε αυτά. Ήδη αυτά που κάνουμε δεν πρέπει να τα πιστεύετε. Εν πάση περιπτώσει. Και η Θεσσαλονίκη, κύριε, θα πει κάποιο. Εκεί. Είναι μεγάλο το διπλό του ΠΑΟΚ, παιδί μου. Είναι σπουδαίος ο Λουτσέσκου. Είναι η κόλλα ενότητας και οι πυλώνες που κρατάει ένα κοδόμα μόνο του, αλλά ταυτόχρονα με την αποθέωση στο Λουτσέσκου για αυτά, δεν νιώθετε κι εσείς ότι υπάρχει μια περιγραφή ενός ταβανιού, ή μόνο εγώ το νιώθω. Τι εννοώ, εννοώ ότι λέμε πόσα πετυχαίνει και πόσα κάνει Λουτσέσκου και πόσους κρατάει και πώς απορροφά την πίεση και πώς ξέρει και πώς έχει καταλάβει το DNA, την ψυχολογία του συλλόγου και όλα αυτά, αλλά δεν νιώθετε ότι είναι και λίγο μόνος του ρε γάμωτος όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι για τους φίλους του ΠΑΟΚ ήταν τεράστιο το διπλό και είναι, αλλά ήταν λίγο σαν να απορροφά, ας πούμε, την πίεση. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν το βλέπω στα νούμερα κάπου ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο δυνατά στην εξίσωση όσο είναι ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, όχι λόγω της βαθμολογίας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Στο χορτάρι. Καταλαβαίνω ότι πάνω κάτω έτσι θα πάει σε ζώνη του. Νίκες, μεγάλες νίκες, μικρό ή μεγάλες φαλιάρες, φτούκα από την αρχή. Είναι λίγο γκρι η σεζόν του ΠΑΟΚ. Ούτε πολύ μαύρο, ούτε πολύ άσπρο. Γκρι. Λουτσέσκου, τους κρατάμε, θα κάνουμε το μεγάλο μπαμ, θα πάμε πάλι στον προβληματισμό. Εκεί, αυτή την αίσθηση έχω. Συγγνώμη που στο τέλος αφήνω λιγότερο χρόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχω και τόσα πολλά να πω από τους αριθμούς. Πέρα από την αποθέωση που κάνουμε συνέχεια στο 24 για τον Ντάντας, δώστε μου Ντάντας να βλέπω. Μπράβο κύριε Λίρατζη για το θάρρος σου και κύριε Τσαούση και κύριε Κουλιαράκη. Μπράβο σας, είναι κέρδος για τον ΠΑΟΚ το να προκύψετε ακόμα περισσότερο από όσο έχετε ήδη προκύψει στο προσκήνιο για το δικέφαλο. Βολίδα ο κύριος Νάρη, δεν μου προκύπτει ρε παιδί μου μέχρι στιγμής ότι είναι στην εξίσωση. Μπορεί να λαθεύω και να κάνει σε ρίξε εγώ 6 συνεχόμενων εικών και όταν θα τα ξαναπούμε να είναι πιο ψηλά. Θα έρθω εδώ και ξέρετε τι θα πω. Κάναμε λάθη, πρώτος εγώ. Μέχρι τότε θεώρησα ότι το μεγαλύτερο κομμάτι έπρεπε να πάει ξανά, εννοείται,
στον Παθηνακό του Γιωβάνοβιτς, αλλά να βάλουμε δυνατά και την ΑΕΚ του Αλμίδα. Κύριε Λουτσέσκου, μεγάλε ρασβάν, βγάλε με λάθος και θα έρθω να το πω. Κάναμε λάθη πρώτος εγώ. Μέχρι τότε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.